το επόμενο θέμα είναι δικό μου. Πήραμε ένα. Όχι, λέω κάτι δικό μου. Όχι, εντάξει, θα το πάρω δυσκολικό μου, ενώ μωρέ θα κάνω την μπάσα τώρα. Καλά, ρε. Λοιπόν, προχθές. Συγγνώμη, τι είπες να το πάρεις. Θα το πάρω το δυσπίτι σου, θα πάρω σε μια καθένα. Δεν το σχολιάσαμε και μόνο. Κάνει bullying. Στον καφέ με την Ιωάννα Μπέλακεση. Λοιπόν, προχθές την Τρίτη, στο Κατράκιο, συνάντησα την Έμιλη Κολιανδρή. Και αυτό που προετοίμαζα να σας πω, το οποίο το έχασα τώρα, λόγω θα σας το πω. Απλά σκεφτόμουν πώς είναι να είσαι μια γυναίκα πολύ καλή ηθοποιός, με πολύ δύσκολες επιλογές στη ζωή σου, δηλαδή όχι τηλεόραση, αλλά μόνο θέατρο, ταγμένη στο θέατρο, να είσαι παντρεμένη με έναν εξίσου καλό ηθοποιό, τον Χρήστο Λούλη, να έχεις δύο παιδιά, αλλά να μην κάνεις τίποτα πάνω από το θέατρο για το βιοπορισμό σου. Λοιπόν, η Έμιλη Κολιανδρή είναι ένα υπέροχο πλάσμα, μια υπέροχη μαμά που προσπαθεί να είναι και καλή σύζυγος και καλή μαμά. Είναι μια καλή ηθοποιός, δεν προσπαθεί να είναι καλή ηθοποιός, είναι μια υπέροχη ηθοποιός. Αν την θυμόσαστε, μια παρουσία της τηλεοπτική που συζητήθηκε ιδιαίτερα ήταν η παρουσία της το 4 του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Βέβαια. Ένα θρυλικό σύριαλ του Μέγκα, όπου εκεί ήταν ζευγάρι με τον Νίκο Κουρί. Άρε, Μέγκα. Λοιπόν, η Έμιλη, όσο σπάνιο πλάσμα κι αν είναι, φέτος θα είναι στις Νεφέλες που σκηνοθετεί ένας πολύ δυνατός σκηνοθέτης του νέου αίματος του ελληνικού θεάτρου, ο Δημήτρης ο Καραντζάς, που θα είναι στην Επίδαυρο 2 και 3 Αυγούστου. Δεν είναι αυτό που θα έλεγε κανείς ψώνιο με την τέχνη της. Είναι μια πολύ κανονική γυναίκα που ζηλεύει κανονικά τον άντρα της, που προσπαθεί να τα βρει με τα παιδιά της, που προσπαθεί να τα ισορροπήσει όλα στο σύμπαν της. Θα ήθελα να την γνωρίσει ακόμα περισσότερος κόσμος, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι ένα συγκλονιστικό κορίτσι. Να δούμε τι μας είπε. Ναι. Ναι. Στις Νεφέλες, τι βρήκες που σου αρέσει πάρα πολύ? Καταρχήν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το έργο και όχι από την αρχή. Στην αρχή, λέω, τι είναι αυτό τώρα, δεν είναι ούτε κωμωδία, ούτε τραγωδία. Δηλαδή, είναι λίγο σαν... σαν Ιονέσκο σε μερικές στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνεις μερικές φορές τι λένε, γιατί τα λένε. Είναι αυτός ο ήρωας, ο Σωκράτης, που είναι ο σοφιστής, ας πούμε, ναι, που τον υποδέχεται, τον βάζει στο αυτοφροντιστήριο, του γνωρίζει αυτές τις καινούργιες θεότητες, οι οποίες φάσκουν και αντιφάσκουν, λένε και δεν λένε. Νομίζω ότι αυτό που έχει αξία για μένα και γοητεία σε αυτό το έργο είναι ο χορός των Νεφελών. Είσαι μία από τις τέσσερις κορυφές, σωστά. Ναι, μία από τις Νεφέλες κι εγώ. Που είναι ας πούμε οι θεότητες, όπως λέει, της μεγάλης βλακείας. Δηλαδή του τίποτα και του παντός. Να σε ρωτήσω κάτι, Έμιλη, σε αυτή την περιοδία που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό, θα είστε μαζί με τον Χρήστο. Είναι ευχάριστο ή περίεργο να περιοδεύεις με τον άνθρωπό σου? Μέχρι τώρα. Εγώ... περιόδευα μαζί με τον Χρήστο ως γκρούπι. Δηλαδή έκανα αυτούς διάφορες παραστάσεις και εγώ πήγαινα και έκανα μπάνια. Δηλαδή και αυτό ήταν και το αγαπημένο μου κομμάτι. Ναι, πάρα πολύ. Έκανα αυτός πρόβες μέχρι τα 4 το πρωί. Εγώ πήγαινα για μπάνια, πήγαινα στα μπαράκια. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Τώρα πρώτη φορά θα το κάνουμε αυτό. Είναι, ναι, η πρώτη περιοδία που θα κάνουμε μαζί. Και έχω και μια αγωνία για το πώς θα πάει. Έχεις επιλέξει τόσα χρόνια αυτό που λέμε τον δύσκολο δρόμο. Δηλαδή δεν κάνεις ευκολίες. Πάντα. Επιλέγεις προσεκτικά ρεπερτόριο, σκηνοθέτη, τη σκηνή στην οποία θα εμφανιστείς. Αυτό το πράγμα αντικειμενικά, οικονομικό κόστος έχει για σένα και την οικογένειά σου? Ναι. Γιατί κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Χρήστος, να πούμε την αλήθεια. Ναι, μεγάλο. Γιατί όντως τα θέατρα που δουλεύουμε και με τους ανθρώπους που θέλουμε να είμαστε, είναι πάντα συγκεκριμένο το κέρδος. Δηλαδή. Έμιλη, τι μαμά είσαι? Καταρχήν πολύ νέα. Ναι. Να το πούμε αυτό. Τι ηλικίες είναι τα παιδάκια? Τα παιδάκια είναι 4 η μικρή και 7,5 ο μεγάλος. Να σας ζήσουνε. Ευχαριστώ πολύ. Και σε τι στάδιο είστε τώρα? Είμαστε σε στάδιο πιο καλό, γιατί πια και η μικρή έχει μπει σε ένα δρόμο έτσι πιο συνεννοήσιμο. Αλλά είναι δύσκολα. Έχουμε και ανάποδες ώρες με τα παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί όταν έρχονται από το σχολείο, έχω 2 ώρες μέχρι να φύγω. Και οπότε πρέπει και να τους χαρώ και να διαβάσουμε και να φάνε. Έχουν καταλάβει τι συμβαίνει με τη μαμά και τον μπαμπά? Έχουν καταλάβει, βέβαια. Ότι δηλαδή ο κόσμος στον δρόμο μπορεί να τους μιλήσει? Ο γιος μου είχε πει ένα ωραίο. Τις προάλλες είχαμε πάει σε μια παιδική παράσταση που τη μουσική είχε κάνει ο Άγγελος ο Τριανταφύλου. Το γνωρίζουμε. Και όταν φεύγαμε, του λέω: Αλέξανδρε, κατάλαβες ποιος έκανε τη μουσική? Ο Άγγελος. Και μου λέει, μαμά, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι διάσημοι? Εντάξει, καμιά φορά, όταν το παρακάνω με το μικρό και τον πάω 20 παραστάσεις τη χρονιά, κάποια στιγμή μου λέει, μαμά,
δεν μου αρέσει το θέατρο. Οπότε λέω, εντάξει, ας κάνω λίγο πίσω τώρα, μην κάνω και τραύματα. Ανέφερε στην Επίδαυρο. Γίνεται πάρα πολύ ντόρο τα τελευταία χρόνια για το ποιοι πάνε τελικά στην Επίδαυρο και αν όλοι έχουν το δικαίωμα να δοκιμαστούν στην Επίδαυρο και αν τελικά αποτελεί απότερο στόχο ενός τοπίου να πατήσει στην Επίδαυρο. Εσύ με την Επίδαυρο τι φιλοσοφία έχεις αναπτύξει? Για μένα προσωπικά, ενώ είναι ένας χώρος με φοβερή ενέργεια και ιστορία και δύναμη και δόνηση και όλα αυτά, ταυτόχρονα έχει και μία αρνητική έτσι χρειά. Εγώ το βλέπω λίγο σαν θηρίο πιο πολύ παρά σαν αγκαλιά, ενώ είναι και αγκαλιά. Με τον κύριο Χρήστο Λούλη πόσα χρόνια τα έχετε καταφέρει? Πολλά, από το 2002 πόσα είναι. Ήταν όλα ρόδινα, Έμιλη? Και δεν είναι. Θέλω να πω, όχι, είναι πολύ ωραίο καταρχήν που έχουμε βρεθεί από πολύ νωρίς. Εγώ ήμουν 22 χρονών όταν γνώρισα τον Χρήστο. Δηλαδή πολύ και αυτός ηλικιωμένος. Και αυτός πολύ μεγαλύτερος. Εγώ θα μιλήσω για μένα. Νομίζω ότι με τον Χρήστο, παρόλο που έχουμε περάσει από 40 κύματα και κυρίως μετά την έλευση των παιδιών, γιατί εκεί κάπως... Δοκιμάζονται οι σχέσεις πάντα. Ναι, εκεί πια δεν καταλαβαίνεις διαφορά με το γάμο ή πάντα είσαι ξαφνικά το δύο διασπάται. Και αυτό είναι ένα σοκ. Το οποίο δεν τελειώνει κιόλας. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Υπάρχει αυτό που λέμε, ξέρεις, η ζήλια. Ευτυχώς υπάρχει, ναι. Α, ευτυχώς. Ναι. Δεν είναι ωραίο και να μην υπάρχει. Υπάρχει πάντα σε ένα βαθμό πολύ πολιτισμένο. Ναι, δηλαδή, πες μου, εκφράζεται. Αυτό, την πολιτισμένη ζήλια θέλω. Ναι, είναι κάπως, ρε παιδί μου, διεκδικητικό μέχρι ενός σημείου. Αλλά ταυτόχρονα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, πολύ ποταπά, ψαξίματα, κινητά, αυτά τα οποία ποτέ δεν βγαίνουν όμως στην επιφάνεια. Υπάρχει πάντα ότι ζηλεύω και διεκδικώ εντός ορίων. Αλλά έχουν γίνει και πολύ αλήθεια. Ποταπά. Δεν το πίστευα. Ναι. Δεν με πείθει το παρουσιαστικό σου. Κι όμως. Με ξεγελά. Πιστεύεις ότι έχουν γίνει και από την άλλη πλευρά? Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έμιλη. Πολύ, πολύ, πολύ. Να σε καλά. Έλα, καλή. Μα πολύ καλή. Δεν αγγλικείτε το πλάσμα. Αληθινή. Και παιδιά, αλήθεια σας το λέω, είναι μια τόσο άξια ηθοποιός που όλες τις δουλειές είναι μία και μία συνέχεια. Δηλαδή επιλέγει πρέπει πολύ... να είναι εξαιρετική αυτή η παράσταση. Θα είναι εξαιρετική γιατί εκτός από τον Δημήτρη τον Καρατζά που τη σκηνοθετεί, είναι η Καριοφιλιά Καραμπέτη, είναι ο Καραθάνος. Δεν θυμάμαι κι άλλο όνομα. Η Αφάνγκατε. Είναι ελληνικού θεάτρου. Είναι και ωραία παράσταση αυτή. Είναι αυτή που ο Αριστοφάνης σατιρίζει το Σοκράτη. Ακριβώς. Και γίνει τότε μεγάλο. Και του σοφιστές. Και ότι αυτά που λέει είναι ακαταλαβίστικα. Φαντάζομαι ότι αποδομούσε την πιο ιερή αξία τη δημοκρατία και του Πάντως, με άρεσε αυτό που είπε για την Επίδαυρο. Λέει, εγώ δεν τη βλέπω σαν αγκαλιά. Φυσικά. Που μπορεί να γίνει και αγκαλιά. Ως ένα τέρας, μπορεί να το τυφασέψει. Είναι φυσικά, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα αρχίζει γενομένης από 9 Ιουλίου. Με συγχωρείτε, στο Βόλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.